Πάμε τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών για να καλησπερίσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Σκυλακάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, καλώ σας βρήκα. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν, γιατί ξέρουμε ότι είστε ιδιαίτερα απασχολημένος αυτόν τον καιρό με τα όσα έχετε επιφορτιστεί ως έργο. Γι' αυτό και εκτιμούμε ιδιαίτερο την αποδοχή της πρόσκλησής μας να συμμετάσχετε στο συνέδριο. Ήθελα να σας πω καταρχήν ξεκινώντας ότι δεν ήταν σχεδιασμένο το βίντεο που είδατε, στο οποίο είδατε να καταγράφετε η αισιοδοξία των επιχειρηματιών. Ήταν όλοι οι επιχειρηματίες και σχεδόν όλοι αισιόδοξοι. Δεν το κάναμε για να σας φτιάξουμε το απόγευμα δηλαδή, να σας κάνουμε καλύτερη τη μέρα. Νομίζω ότι είναι η άλλη πλευρά του Έλληνα, την οποία οφείλετε να δείτε και αυτή. Κοιτάξτε, έλεγε ένας φίλος μου, ο πολύ σημαντικός, ο Γκίφερ Χόφστατ, ότι η αισιοδοξία στην πολιτική είναι ηθικό καθήκον. Συνεπώς, πρέπει να σας πω ότι μοιράζομαι αυτή την αισιοδοξία μετά από πολλές δεκαετίες. Η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες σήμερα. Έχουμε ακόμη αυτό το δύσκολο ανήφορο να ανέβουμε μέχρι να λήξει η πανδημία και το πρώτο σύντομο διάστημα μετά τη λήξη που θα είναι ένα διάστημα που θα έχει ταυτόχρονα πολύ υψηλά ποσοστά αναβαλλόμενης κατανάλωσης αλλά και ανθρώπους που θα έχουν πληγεί σημαντικά και θα έχουν θέματα ιδιωτικού χρέους και κάποιες θέσεις εργασίας θα κινδυνέψουν. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε τη μακροσκοπική εικόνα και η μακροσκοπική εικόνα είναι ότι στα επόμενα χρόνια μπορούμε με ασφάλεια να προβλέψουμε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και πολύ σημαντική κάλυψη του επενδυτικού κενού που είναι και το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Αυτό... και θα σας έλεγα και κοινωνίας για τα επόμενα χρόνια. Ναι, σας ακούω. Ναι, αυτό φαίνεται ότι είναι ο στόχος του προγράμματος που εκπονείται. Η κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων με χρηματοδοτικό εργαλείο, τα δάνεια. Όχι μόνο τα δάνεια. Εγώ θα ήθελα να σας διατρέξω με ένα screen share, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Τα προγράμματα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν εκτός των δανείων, αν μου... Ένα λεπτό μου για δώστε... να μας το κάνουν οι τεχνικοί μας. Ένα λεπτό για να έχουμε τεχνική βοήθεια. Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τεχνική βοήθεια, θα ήθελα να σας δείξω σε ποια προγράμματα προβλέπεται κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων εκτός των δανείων. Και μετά θα σας εξηγήσω και τι γίνεται με τα δάνεια. Μάλιστα. Έτσι ώστε να υπάρχει μια εικόνα, γιατί πρέπει οι επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν να αρχίσουν άμεσα να προγραμματίζουν επενδύσεις. Δεν περιμένει η αγορά, δεν περιμένει η οικονομία και εμείς θα κινηθούμε επίσης με ταχύτητα και αυτά που θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οι επιχειρήσεις θα έχουν δυνατότητα να τα κάνουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αυτή είναι η ουσία της προσπάθειας. Μέχρι να φτάσουμε να μου κάνετε την... Δυστυχώς μας λένε οι τεχνικοί ότι δεν το είχαν προγραμματίσει και δεν μπορεί να γίνει. Ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό. Αν μπορείτε να το περιγράψετε. Θα σας τα περιγράψω. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία σύντομη, λοιπόν, εισήγηση. Θα τα περιγράψω πολύ... Λαμβάνοντας, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, λαμβάνοντας υπόψη ότι μας παρακολουθούν κυρίως επιχειρηματίες και δι μικρομεσαίοι, άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια προνομιούχα ανάγνωση της πραγματικότητας, ναι, της μελλοντικής. Το ελπίζω. Δεν θα πω τα θεωρητικά. Όλοι ξέρουμε ότι το βασικό πρόβλημα της χώρας είναι το επενδυτικό κενό. Αν μπορούσατε να δείτε αυτό που βλέπω εγώ μπροστά μου και είχαμε screen sharing, θα βλέπατε ότι
η Ελλάδα, όταν παραλάβαμε τα πράγματα το 19, πριν αρχίσει ακόμη η κρίση, είχε μερίδιο επενδύσεων στο 10% και ο μέσος όρος της Ευρώπης ήταν 21 και δεν υπήρχε χώρα κάτω από το 17. Υπήρχαν χώρες στο 27, στο 26, μία Ιρλανδία στο 46, στο 25, στο 24, δίπλα μας στο 12, στο 13, στο 14, στο 15, στο 16 υπήρχε κανείς. Και αυτό συμβαίνει 10 χρόνια τώρα. 10 χρόνια. Χωρίς επενδύσεις, αυτό το έλεγα στη Βουλή χθες, και δεν ξέρω πόσοι το αντιλαμβάνονταν, ιδίως από την αντιπολίτευση, χωρίς επενδύσεις δεν μπορείς να έχεις παραγωγή, ανάπτυξη, ειδικά σε μία περίοδο που αλλάζει η τεχνολογία πολύ γρήγορα. Δεν είναι ότι μένεις πίσω, μένεις πίσω με τεράστια ταχύτητα εάν δεν επενδύεις, γιατί οι επενδύσεις μεταφέρουν μαζί τους τη νέα τεχνολογία. Είναι αδύνατον οι επιχειρήσεις να έχουν μέλλον, ειδικά οι εξωστρεφείς, χωρίς επενδύσεις. Και είναι αδύνατον η Ελλάδα να έχει μέλλον χωρίς εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Με αυτά τα πολύ βασικά, πάμε να δούμε τι φέρνει τις επενδύσεις. Ή μάλλον τι τις εμποδίζει, γιατί εμείς δεν είμαστε στη φάση να διεκδικούμε πάνω από το μέσο όρο. Εμάς θα είναι δραματική αλλαγή να φτάσουμε στο μέσο όρο. Θα είναι κατακλυσμιαία αλλαγή. Για να καταλάβετε, θα είναι μια αλλαγή της τάξης των 20 δις το χρόνο. 20 δις το χρόνο χρειάζεται για να πάμε στο μέσο όρο. Εμείς με το Ταμείο Ανάκαμψης σχεδιάζουμε να κινητοποιήσουμε 57 δις πρόσθετους επενδυτικούς πόρους σε 5 χρόνια. Δηλαδή μας λείπουν ακόμη και πρέπει να τα κάνουμε με άλλα εργαλεία, με το ΕΣΠΑ, με άλλες ιδιωτικές επενδύσεις, με άλλες δημόσιες επενδύσεις. Μας λείπουν ακόμη άλλα 43 δις για να φτάσουμε, αν θέλετε, να έχουμε μία σοβαρή αύξηση σε σχέση με το ΑΕΠ, γιατί το ΑΕΠ θα μεγαλώνει εντωμεταξύ, συνεπώς δεν μας φτάνουν αυτά που βάζουμε τώρα ως επενδύσεις. Τώρα, ποια ήταν τα προβλήματα, τρία ήταν τα μεγάλα προβλήματα που είχαν οι επενδυτές. Το ένα ήταν η υπερφορολόγηση και το πολύ ψηλό κόστος της εργασίας. Εδώ έχουμε ήδη παρέμβει και έχουμε παρέμβει και σε ό,τι αφορά το φόρο επιχειρήσεων και το φόρο μερισμάτων και την εισφορά αλληλεγγύης που επηρεάζει και το φόρο μερισμάτων, είναι σαν ένα πρόσθετο μέρισμα, και το κόστος εργασίας και τις 3,9 μονάδες ασφαλιστικών εισφορών. Συνεπώς, έχουμε κάνει ήδη μία σοβαρή παρέμβαση εκεί. Έχουμε επανέλθει σε κάτι που είναι πολύ πιο λογικό. Η δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι τα επιτόκια. Ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν διαφορά στα επιτόκια. Μέσος όλων των επιχειρήσεων ήταν 200 μονάδες βάσης. Οι μικρομεσαίες είχαν 400 με 500 μονάδες βάσης. 300 με 500 μονάδες βάσης διαφορά στα επιτόκια σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσαν με δανειακά κεφάλαια να κάνουν οποιαδήποτε επένδυση. Διότι όταν έχεις 6% επιτόκιο ή 7% επιτόκιο, δεν προχωράς σε επενδύσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτό το λύνουμε μέσω των δανείων. Όσοι έχουν ή όσοι μπορούν να αποκτήσουν τραπεζικό προφίλ, είτε συνεργαζόμενοι, είτε συγχωνευόμενοι, είτε φτιάχνοντας καινούριες επιχειρηματικές μονάδες,
είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, είτε μέσα από την ανάκαμψη των οικουμένων ετών, θα έχουν άμεση πρόσβαση σε δάνεια και θα εξηγήσω γιατί αυτά είναι πολύ πιο συμφέροντα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολύ πιο συμφέροντα για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας. Μισό δευτερόλεπτο, έχω ένα τριψήφιο και δεν ξέρεις ποτέ ποιος είναι στο τριψήφιο. Ωραία. Ωραία. Να κόψουμε λίγο τον ήχο του, να κόψουμε λίγο τον ήχο του Υπουργού. Ακριβώς. Και την ώρα που σχεδόν σεμιναριακά παρουσίαζε ό,τι μπορεί να θέλει να ακούσει ο επιχειρηματίας, ο μικρομεσαίος κυρίως, για τον τρόπο με τον οποίο το σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας αντιμετωπίζει το πρόβλημα ακριβώς, των επενδύσεων. Ακριβώς. Τα δάνεια, από ό,τι κατάλαβα, και η συγχώνευση είναι αυτά, μας είπε ο Υπουργός, ότι πρέπει να αξιοποιηθούν για όσους μπορούν βέβαια να δανειοδοτηθούν υπό τις παρούσες συνθήκες. Αλλά το control, μόλις δει ότι ο Υπουργός είναι διαθέσιμος, θα μας τον δώσει. Ωραία, ναι. Πάμε να τον δούμε πάλι. Ωραία. Στρέψαμε. Ωραία. Λοιπόν. Αν ήταν από το Μαξίμου και έχετε κάποια είδηση, μπορούμε να την ακούσουμε κι εμείς. Δεν ήταν από το Μαξίμου, ήταν από την Βουλή και πράγματι υπάρχει κάποια είδηση. Θα ανοίξουν τα λύκεια. Α, μάλιστα. Τη Δευτέρα δηλαδή, ε? Ναι. Ωραία. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πάνω στη ροή του λόγου σας. Συγγνώμη που διακόπτω. Μας παρακολουθούν μικρομεσαίοι, όπως είπαμε, κυρίως. Τι θα συμβουλεύατε, τι τους συμβουλεύετε να κάνουν. Περιμένετε, πριν φτάσουμε στη συμβουλή, ωραία, θα κάνω την παρουσίαση οργανωμένα, ωραία, για ωραία, να έχουμε μια συνολική. Πολύ ωραία. Ωραία. Το τρίτο πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι τα εμπόδια, τα έμεσες επενδύσεις, χωροταξικά, προδομικά, αδειοδοτήσεις, καθυστέρηση δικαιοσύνης, πολυνομία, γραφειοκρατία. Εκεί το Ταμείο Ανάκαμψης έχει δεκάδες κυριολεκτικά μεταρρυθμίσεις, δεκάδες, που σκοπεύουν να άρουν όλα αυτά τα εμπόδια. Και αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι μόνιμες. Τις βάζουμε, δεσμεύουν τη χώρα, καλώς τις βάζουμε, καλώς δεσμεύουν τη χώρα. Είναι προϋπόθεση για να πάρουμε τα λεφτά. Αφορούν δεκάδες τομείς, πολυδομικά, χωροταξικά, αδειοδοτήσεις, απλοποίηση, ψηφιοποίηση του κράτους. Θα αλλάξει τελείως η εικόνα. Τελείως μα τελείως. Και θα την βλέπετε να αλλάζει μέρα με την ημέρα μέσα στην επόμενα 3-4 χρόνια, γιατί αυτό είναι το χρονικό ορίζοντα που θα έχουν σχεδόν τα πάντα ολοκληρωθεί. Και άροντας και τα τρία αυτά εμπόδια, κάνουμε ένα πρώτο βήμα. Τώρα, επειδή ξέρουμε ότι μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν μπορούν να επενδύσουν για την ώρα μέσω τραπεζικού δανεισμού ή δεν θέλουν, έχουμε βάλει και μία σειρά από προγράμματα που αφορούν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτά τα προγράμματα συνολικά αφορούν επιδοτήσεις περίπου 1,5 δις, τα οποία θα είναι πρόσθετα σε αυτά που έχει το τρέχον και θα έχει το επόμενο ΕΣΠΑ, που είναι εξαιρετικά φιλικό προς τις μικρομεσαίες και μπορούν να μας κινητοποιήσουν πάνω από 2,5-3,5 δις, θα δούμε, ιδιωτικές επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός επενδύσεων για όλο αυτό το φόρο. Τι έχουμε? Έχουμε 450 που είναι για ενεργειακή εξοικονόμηση, ενεργειακή αναβάθμιση, ενεργειακή αποδοτικότητα, έξυπνα ενεργειακά συστήματα, ηλεκτρικά οχήματα διανομής. 450. Μεγάλο ποσό. Έχουμε για αυτούς που θα κάνουν επενδύσεις σε φορτιστές, πολλούς από τους οποίους θα είναι μικρομεσαίοι, συν ένα σημαντικό αριθμό ηλεκτρικών ταξί, αλλά περίπου υπολογίζω 100 εκατομμύρια. Έχουμε σε δράσεις εξοικονόμησης νερού για επιχειρήσεις, υπολογίζω άλλα 40 με 50 εκατομμύρια. Εξοικονόμηση νερού, ξέρετε ότι
ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, όλο το νερό που χρησιμοποιούμε είναι πολύ ακριβό, ειδικά για μικρές βιοτεχνικές, βιομηχανικές χρήσεις, διότι χρησιμοποιούμε το διυλισμένο και δεν μαζεύουμε καθόλου το υπόλοιπο νερό. Συνεπώς, εδώ, για κάθε είδους δράση εξοικονόμησης νερού επιχειρήσεων, θα έχουμε κάτι της τάξης των 40 με 50 εκατομμυρίων, πάντα συγχρηματοδότηση, έτσι. Με έμφαση στους μικρομεσαίους. Για τον τουρισμό, θα έχουμε σε ειδικές μονάδες τουρισμού, σε ό,τι αφορά τον ορεινό τουρισμό, τουρισμό υγείας και ευεξίας και ιαματικές πηγές, αγροτουρισμό, πολύ σημαντικές επενδύσεις, και καταδυτικό τουρισμό και σε κάποιες παραλίες που διαχειρίζονται ιδιωτικά για προσβασιμότητα. Όλα αυτά αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι αρκετές, είναι πάνω από 100 εκατομμύρια οι επιδοτήσεις. Μπορεί να είναι 80 με 100 οι επιδοτήσεις σε αυτό το τομέα. Μετά έχουμε στον αγροτοδιατροφικό τομέα, όπου έχουμε ένα πολύ σημαντικό ποσό, που είναι η τάξη των 500 εκατομμυρίων, για επιδοτήσεις, όπου εδώ ερχόμαστε και λέμε όμως ότι επιδοτούμε συνεργασίες. Δεν επιδοτούμε με μονομένες προσπάθειες, γιατί θέλουμε να πετύχουμε μέγεθος. Αλλά οι συνεργασίες μπορεί να είναι είτε οριζόντιες, που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, είτε κάθετες, που μπορεί να περιλαμβάνουν και εξαγωγικά δίκτυα και μεταπαιτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από κάτω συμβολιακή γεωργία ή συνεταιρισμούς ή οργανώσεις παραγωγών, που όλοι μαζί συνεργάζονται για νέα επενδυτικά σχέδια. Αυτό είναι κατεξοχήν αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενθαρρύνω πάρα πολύ να αρχίσετε ήδη να μιλάτε μεταξύ σας για το τι μπορείτε να κάνετε. Αλλά το κλειδί να το κάνετε μαζί, επειδή έχω υπάρξει ως εκθέτης και στην Ανούγκα και στην Fruit Logistica στη Γερμανία και στη Food Expo, έχω περάσει τουλάχιστον ένα μήνα της ζωής μου όρθιος εκθέτοντας, δεν μπορούμε να πετύχουμε όταν πάμε στην Ανούγκα με 50 μικροπερίπτερα λαδιού και ελιών. 50, τα μέτρησα όταν είχα πάει εκεί. Δεν γίνεται. Δεν έρχεται κανένας, δεν μας παίρνει κανένας. Στα σοβαρά δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε μεγάλες αγορές. Χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις. Ειδικά στην ένωση των δυνάμεων, πάσης φύσεως συγχωνεύσεις, συνεργασίες, ενώσεις δυνάμεων, θα έρθουμε και θα βάλουμε και πρόσθετα κίνητρα, φορολογικά και άλλα, εκτός από αυτά που σας λέω των επιδοτήσεων, και θα υπάρχει και ειδική προτίμηση, επιλεξιμότητα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις που θα γίνουν με δάνεια, στις οποίες θα μιλήσω μετά. Τέλος, θα έχουμε και στις υδατοκαλλιέργειες για τις μικρότερες επιχειρήσεις και εκεί ένα πακέτο επιδοτήσεων, όπως θα έχουμε και ένα πακέτο επιδοτήσεων αποκλειστικά για μικρομεσαίες, για ψηφιακή αναβάθμιση, που είναι 375 εκατομμύρια μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και θα έχουμε και για μεταποιητικές δραστηριότητες, επίσης μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άλλα 75 εκατομμύρια επιδοτήσεις. Μιλάμε επιδοτήσεις 1,5 δισεκατομμύριο, και σε ό,τι αφορά τα δάνεια, έρχομαι σε αυτό, όπου θα υπάρχουν τόσα χρήματα ώστε οποιοςδήποτε έχει φερεγγιότητα και βάζει τα χρήματά του, θα μπορεί να σας δίνω
με βεβαιότητα ότι θα μπορεί να μπει μέσα σε αυτό το πακέτο. Φτάνει να έχει τις επιλεξιμότητες που είναι πράσινος μετασχηματισμός, ενέργεια προπαντός, ψηφιακός, εξωστρέφεια, εξαγορές συγχωνεύσης συνεργασίες, όπως σας εξήγησα, και έρευνα και καινοτομία. Αν υπάρχει μία επένδυση που έχει αρκετά από αυτά τα χαρακτηριστικά, θα είναι σίγουρα επιλέξιμη. Πώς θα δουλέψουν τα δάνεια? Τα δάνεια δουλεύουν ως εξής. Έχουμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο που το φέρνετε για χρηματοδότηση σε ένα τραπεζικό φορέα. Μπορεί, ακόμη αν είναι μεγάλη επένδυση, και σε ένα ευρωπαϊκό, όπως η EIB, η EBRD, ή σε μια τράπεζα δική μας. Ή αν είναι νεοφυείς επιχειρήσεις, μπορούν να δοκιμάσουν και σε ένα fund που θα κάνουμε για κεφάλαιο, για equity. Ή ακόμη για κάποιες επιχειρήσεις που έχουν ένα μέγεθος, μπορούν να έρθουν και να μας ζητήσουν να πάρουν τη βοήθεια μέσω ενός ομολογιακού δανείου. Όλοι οι τρόποι είναι αποδεκτοί. Ποια είναι η προϋπόθεση? Να βάζει ο επενδυτής τουλάχιστον 20, ο τρίτος χρηματοδότηση, είτε ιδιωτικό fund, είτε η ομολογιούχη ενός ομολογιακού δανείου, είτε προπαντός οι τράπεζες ελληνικές ή ευρωπαϊκών θεσμών, το 30% τουλάχιστον της 100. Εφόσον ο ιδιώτης βάζει 20 τουλάχιστον και η τράπεζα 30 τουλάχιστον και υπάρχουν επιλεξιμότητες, εμείς αυτομάτως θα βάζουμε από ένα ποσοστό από 25 έως 50% ανάλογα με τις επιλεξιμότητες. Θα δούμε το κάτω κατώφλιο εντόχματων να αποφασίσει. Μέσος όρος θα είναι 40% η χρηματοδότηση. Το δικό μας δάνειο θα έχει περίπου μηδενικό επιτόκιο. Δηλαδή θα είναι 0,2-0,3 το επιτόκιο. Τα δάνεια είναι μακροχρόνια, είναι 8 με 12 χρόνια. Και δεν έχουν κρατικές εγγυήσεις, τα αναλαμβάνουν οι τράπεζες να τα διαχειριστούν κοινοπρακτικά με τα δικά μας, με όρους παρή πασού, δηλαδή με ίσους όρους τράπεζες και δημόσιο, και οι τράπεζες βάζουν το εμπορικό επιτόκιο που θα έβαζαν στο συγκεκριμένη επένδυση. Η κρατική ενίσχυση, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους ευρωπαϊκούς κανόνες, το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, δεν πρέπει να είναι υπολογίζεται ως εξής. Δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό και υπολογίζεται ως η παρούσα αξία της διαφοράς του επιτοκίου του μηδενικού με το εμπορικό επιτόκιο της συγκεκριμένης επένδυσης. Αν ένας μικρομεσαίος δανείζεται με 7, από εμάς θα δανειστεί με 0, που σημαίνει ότι θα δανειστεί περίπου με 3,5 ή 3. Το 3% είναι το επιτόκιο που έχει σήμερα μια μεγάλη εταιρεία. Η μεγάλη εταιρεία θα έχει μικρότερο όφελος από από αυτό το διακανονισμό, γιατί η διαφορά της είναι μικρότερη. Μια μεγάλη εταιρεία μπορεί να δανείζεται με 3, θα δανειστεί στην περίπτωση αυτή με 1,5, περίπου 1,6. Η μεγάλη κερδίζει 1,5, η μικρή κερδίζει 3,5, 4. 4 κάθε χρόνο που πρέπει να εξοφλεί κεφάλαιο. Μπορεί να φτάσει σε μια μικρή επιχείρηση η επιδότηση και το 30% και το 35%, που περίπου εξαντλεί στις περισσότερες περιοχές το ύψος επιδότησης που έχει δικαίωμα από τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό. Που σημαίνει τι? Σημαίνει, αντί να πρέπει να μπει σε αναπτυξιακό και να περιμένει να πάρει τα ωφέλη μετά από κάποια χρόνια, 1, 2, 3, όπως λειτουργεί αναπτυξιακός, και
τα ωφέλη να είναι φορολογικά και να αρχίσει να τα λαμβάνει αφού θα έχει κέρδη. Εδώ παίρνει, παίρνει ταυτόχρονα και χρηματοδότηση και τα ωφέλη εξ αρχής μέσω του πολύ χαμηλού επιτοκίου. Κύριε Υπουργέ, να σας διακόψω εδώ. Ευχαριστούμε. Είναι σπουδαία τα νέα στο κομμάτι της χρηματοδότησης. Είναι πολύ σπουδαίο το ότι φτάνουμε μέχρι και στους αυτοφυείς επιχειρήσεις, που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε πρόβλεψη, εκτός από κάποια funds που ασχολούνταν με αυτές. Κατά κλείδι, επειδή δεν θέλουμε να καταχραστούμε άλλο το χρόνο σας, η ερώτηση... Τελείωσα εγώ. Ωραία. Θα σας κάνουμε μια-δυο ερωτήσεις. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή το εθνικό σχέδιο που μας παρουσιάζεται ένα μέρος του τώρα υπερβαίνει ο χρονικός ορίζοντας της εφαρμογής του, υπερβαίνει το χρονικό ορίζοντα της εντολής που έχει η παρούσα κυβέρνηση. Οποιαδήποτε πολιτική μεταβολή δεσμεύει τους επόμενους να το εφαρμόσουν ως το τέλος. Ποια είναι η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ο κανονισμός είναι σαφής. Εμείς καταθέτουμε ένα σχέδιο το οποίο θα εγκριθεί. Αφού θα εγκριθεί, θα έχει μέσα στόχους και ορόσημα συγκεκριμένους για τα πάντα, πολύ αναλυτικούς. Μάλιστα. Τα λεφτά θα τα παίρνουμε όχι αν εκτελούμε τα έργα, αλλά αν εφαρμόζουμε τους στόχους και τα ορόσημα, που προϋποθέτουν προφανώς και την εκτέλεση των έργων και την αποτελεσματικότητα. Εάν δεν εκτελούμε τους στόχους και τα ορόσημα, τα λεφτά που θα έχουμε εξοδέψει θα γίνονται εις βάρος της κυβέρνησης που τα ξόδεψε. Μάλιστα. Γιατί τα χρήματα θα περικόπτονται. Αναθεώρηση θα υπάρξει κατά βάση μία φορά το 23 που θα αναθεωρηθούν και τα χρήματα με βάση τον κλειδάριθμο για τα χρήματα που μπορεί να πάρουμε λίγα παραπάνω ή λίγα λιγότερο. Ωραία. Κάνω μία εργό τελευταία, Αντρέα μου, για να κλείσουμε. Πάρα πολύ σπουδαία τα νέα για τις χρηματοδοτήσεις. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιο πρόγραμμα χρηματοδότησης, ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εννοείται. Εγώ θα ήθελα εσείς, έχοντας εργαστεί και στο παρελθόν, γιατί είστε υπουργός σήμερα, αλλά έχετε υπάρξει ο ίδιος στο τομέα του επιχειρήν, άρα έχετε νιώσει τις αγωνίες που νιώθουν σήμερα οι μικρομεσαίοι κυρίως επιχειρηματίες, και μετά από αυτή την πανδημία, γιατί και ο τίτλος μας είναι «Η επιχειρηματικότητα μετά την πανδημία», οκ, οι χρηματοδοτήσεις, εσείς με δύο κουβέντες, τι θα συμβουλεύατε κάποιον που έχει αυτές τις αγωνίες για να μπορέσει να επιβιώσει και να περάσει στην αντίπερη όχθη? Να αναζητήσει συνεργασίες με τους συναδέλφους του. Δεν είναι μόνο ότι τις επιδοτούμε. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία υποφέρει από την αδυναμία των επιχειρήσεών μας να έχουν το ελάχιστο μέγεθος για να είναι ανταγωνιστικές. Ούτε οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, ούτε οι μικρές, ούτε οι μεσαίες, ούτε οι μεγάλες, η κάθε μία στην κατηγορία της, δεν έχουν το μέγεθος για να έχουν πολύ μικρότερο μέγεθος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν έχουν το μέγεθος για να είναι ανταγωνιστικές. Και είναι σαν να βάζουμε συνεχώς πυγμάχους κατηγορίας πτερού να παίζουν με πυγμάχους που είναι 20-30 κιλά βαρύτεροι. Τρώμε ξύλο στις διεθνείς αγορές. Πρέπει να συνεργαστούμε. Εμείς βάζουμε στο τραπέζι τα λεφτά, την νομοθεσία, τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις. Η πραγματική μετάβαση που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις είναι, γιατί θα σας πω κάτι που απαιτεί ένα υψηλό βαθμό ειλικρίνειας που είναι ένα από τα ελαττώματά μου. Ένας από τους λόγους που δεν συνεργαζόμαστε και δεν θέλουμε το μέγεθος ως επιχειρηματικότητα στη χώρα είναι ότι το μικρό μέγεθος επιτρέπει μεγαλύτερη παραοικονομία και επιτρέπει ένα είδος επιβίωσης που στηρίζεται στη μικρότερη φορολογία. Αυτό είναι μια στάση νιώθετε που λέει ο ποιητής, αλλά σαν στρατηγική συνολική μιας χώρας δεν δουλεύει. Και αυτό ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ λοιπόν βάζουμε τα εργαλεία για να βγουν
όσοι θέλουν και μπορούν, και είναι πάρα πολλοί που πιστεύω ότι θέλουν και μπορούν, από αυτή την ημιδιαβίωση ανάμεσα σε αυτό τον άσπρο γκρίζο κόσμο που όλοι γνωρίζουμε, σε κάτι πιο εξωστρεφές, πιο δυναμικό. Άρα επιδοτούμε την αλλαγή επιχειρηματικής κουλτούρας. Κύριε Υπουργέ, επιδοτούμε... Ναι, μεγάλη απόφαση. Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση, ουσιαστικότατη, χρησιμότατη σε όσους μας παρακολουθούν. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι μια ομοφωνία. Διότι υπέρ της συνέργειας μίλησαν οι δύο κύριοι στο debate, ο κύριος Αχινίδης με τον κύριο Μπουραντά, υπέρ της αύξησης του μεγέθους της ελληνικής επιχείρησης, όποια κατηγορία και αν ανήκει. Δεν νομίζω να είναι σύμπτωση αυτό. Το ίδιο ακριβώς επανέλαβε και ο κύριος Σκυλακάκης. Δεν νομίζω να είναι σύμπτωση. Ας ελπίσουμε η πρημοδότηση, η επιδότηση της αλλαγής της επιχειρηματικής νοοτροπίας αυτή τη φορά να αποδώσει. Μακάρι. Έτσι.